Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 42.625 σπουδαστές θα γίνουν δεκτοί φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από αυτούς, 23.065 θα εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 19.560 στα ΤΕΗ. Ο αριθμός των εισακτέων για την περίοδο 87-88 μειώνεται κατά 2.530. Ο Υπουργός Παιδείας Αντώνης Τρίτσης σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 87-88 ακολουθεί την πολιτική της σταθεροποίησης στα υψηλά επίπεδα που έφτασε τα τελευταία χρόνια. Σύντομα θα υπογραφεί υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι κατηγορίες κατατάξεων και μεταγραφών. Ο αριθμός των εισακτέων ανακοινώθηκε φέτος πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων. Να υπενθυμίσουμε ότι το δελτίο, αυτό το μηχανογραφικό δελτίο, θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους από τις 11 ως τις 20 Μαρτίου. Τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Κίνας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, καθώς και ζητήματα ειρήνης και αφοπλισμού, συζήτησε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου με τα μέλη της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Λαϊκής Κίνας που επισκέπτεται την Αθήνα. Η συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου κράτησε περίπου μία ώρα και παραβρέθηκαν ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Χρήστος Μαχαιρίτσας και ο Κινέζος Πρεσβευτής στην Αθήνα. Κατά τις συνομιλίες, διαπιστώθηκε πλήρη σύμπτωση απόψεων στο θέμα της παγκόσμιας ειρήνης. Η Κινέζικη Αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χαρίλαο Φλωράκη και τον Πρόεδρο της ΔΙΑΝΑ Κωστή Στεφανόπουλο. Το βράδυ, ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλβεράς παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν της Κινέζικης Αντιπροσωπείας. Στην προσφώνησή του, ο κ. Αλβεράς τόνισε ότι οι ελληνοκινέζικες σχέσεις έγιναν πολύ πιο στενές με τις επισκέψεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1979 και του Πρόεδρου της Κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου το 1986 στην Κίνα. Οι σημαντικές εξελίξεις πρόσθεσε που σημειώνονται στην Κίνα παρακολουθούνται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον ελληνικό λαό γιατί, με ταχύτατο ρυθμό, ολοκληρώνεται ο στόχος του εξυγχρονισμού και της ευημερίας του λαού της Κίνας χάρη στην ρεαλιστική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή του. Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών, ο κ. Αλευράς είπε ότι υπάρχει το κοινό σημείο της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και της προσήλωσης στην ειρήνη και τον αφοπλισμό. Ο κ. Αλευράς αναφέρθηκε ακόμα στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας και στις απειλές της σε βάρος της χώρας μας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία με μια ιταμή ιμπεριαλιστική πολιτική προβάλλει αστήρικτες και αυθάδεις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Ο κ. Αλευράς υπογράμμισε ακόμα ότι η Κύπρος ζει το συνεχές μαρτύριο που επέβαλαν πριν 13 χρόνια οι Τούρκοι με την απρόκλητη εισβολή του Ατήλα και τη συνεχιζόμενη κατοχή του 40% του εδάφους της. Ο πρόεδρος της Βουλής κατέληξε λέγοντας ότι παραδίδει την πολιτική της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Κύπρο στην κρίση των προσκεκλημένων και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο επικεφαλής της Κινέζικης Αντιπροσωπείας, κ. Ρονγκ Γιρένγκ, είπε μεταξύ άλλων ότι ήταν θερμή και εγκάρδια η προσφώνηση του κ. Αλευρά και πρόσθεσε ότι στις διεθνείς υποθέσεις η κυβέρνηση και ο λαός της Ελλάδας αναπτύσσουν ενεργά τις φιλικές σχέσεις με διάφορες χώρες και λαούς, διαδραματίζοντας έτσι ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια. Και οι δύο χώρες μας, πρόσθεσε ο κ. Γιρένγκ, αγωνίζονται για την ανάπτυξη της εθνικής τους οικονομίας και την υπεράσπιση της παγκόσμιας ειρήνης. Χαιρόμαστε, πρόσθεσε, γιατί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα όχι μόνο δεν υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και εκκρεμή προβλήματα, αλλά αντίθετα υπάρχουν πολλές ταυτόσιμες ή παραπλήσιες απόψεις σε σημαντικά διεθνή θέματα. Με τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα, θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά από το ελληνικό δημόσιο της κοινοπραξίας του Πρίνου. Αυτό κατέστησε σήμερα σαφές σε συνέντευξή του ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Αναστάσιος Πεπονής. Ο Υπουργός είπε ότι δεν πρόκειται για παλωτρίωση αλλά για εξαγορά. Στην περίπτωση που η δεσπόζουσα εταιρεία αρνηθεί να πωλήσει τις μετοχές της, θα κληθεί η Βουλή, είπε, να ψηφίσει σχετικό νόμο, ενώ το τίμημα θα καθοριστεί από τα δικαστήρια. Ο κ. Πεπονής υπογράμμισε ότι η εξαγορά αυτή υπαγορεύεται από εθνικούς και ιδιάζουσας σημασίας λόγους, καθώς και από την βούληση της κυβέρνησης να είναι η χώρα μας το κέντρο αποφάσεων. Ο κ. Πεπονής διαχώρισε την απόφαση αυτή της κυβέρνησης από την πολιτική των επενδύσεων, όπως αυτή εκφράστηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου.
Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είπε ακόμα ότι αποτελεί δικαίωμα της κυβέρνησης το πότε και ιδιαίτερα το πώς, καθώς και με ποιες εγγυήσεις που θα διασφάλιζαν τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, θα γίνουν οι γεωτρήσεις. Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει για τους ενοικιαστές και δεν υπάρχει κίνδυνος εξώσεων αφού έχουν ανασταλεί ως τις 31 Ιουλίου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εμπορίου Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Το νομοσχέδιο για τα ενοίκια κατατέθηκε απόψε στη Βουλή. Το Μάρτιο αρχίζουν συνομιλίες για την υπογραφή τουριστικής σύμβασης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Πανταλής Λαζαρίδης, που επέστρεψε από περιοδία στις ΗΠΑ, σε δηλώσεις του είπε ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο ομαλοποίησης των τουριστικών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ο κ. Λαζαρίδης είπε ακόμα ότι θα επιδράσει ευνοϊκά στο τουριστικό ρεύμα από την Αμερική το συνέδριο της Ομοσπονδίας Αμερικανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων που αρχίζει την Κυριακή στην Αθήνα. Ας ακούσουμε τι είπε ο κ. Λαζαρίδης στο Δημήτρη Στάμ. Οι βασικοί στόχοι του ταξιδιού αυτού ήταν τρεις. Πρώτα απ' όλα να ενημερωθώ εγώ και να ενημερώσω τους Αμερικανούς παράγοντες, είτε στο τουριστικό επιχειρηματικό επίπεδο, είτε στο πολιτικό, για τις δικές μας θέσεις. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να προκαλέσουμε κάποια δημόσια εκδήλωση από την αμερικανική επίσημη πλευρά, ότι δεν συντρέχουν πια οι λόγοι που συνέτρεχαν πέρσι και οι οποίοι είχαν αναχαιτήσει την έλευση των Αμερικανών στη χώρα μας. Και τρίτος και σημαντικός επίσης στόχος ήταν η κινητοποίηση της ομογένειας ώστε μαζικά να έρθουμε φέτος στην Ελλάδα. Και στα τρία επίπεδα αυτά που ζητήσαμε τα πήραμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια σημαντική ανάκαμψη φέτος από την αμερικανική αγορά. Χρειάζεται όμως σίγουρα να υπάρξει μια παρέμβασή μας κατευθείαν στον Αμερικανό καταναλωτή. Χρειάζεται σίγουρα κάποιο σπρώξιμο κλασικού μάρκετινγκ. Αλλαγές στις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης επενδύσεων άρχισε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με στόχο την επιτάχυνσή τους. Μεταξύ άλλων, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Αντώνης Γεωργιάδης, θα αλλάξει η σύνθεση των γνωμοδοτικών επιτροπών, οι οποίες επίσης θα συνεδριάζουν κατά συντομότερα χρονικά διαστήματα. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στην απόφαση αναφέρεται ότι 21 μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές η χώρα μαστίζεται από βαθιά και πολύπλευρη οικονομική και εθνική κρίση που εντείνεται από την κοινωνική αναταραχή. Μόνη διέξοδος, αναφέρεται, είναι η άμεση προσφυγή στις εκλογές. Νέα αριστερά, γιατί υπάρχουν νέες ανάγκες. Με αυτόν τον τίτλο δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της προγραμματικής διακήρυξης για το νέο κόμμα της αριστεράς. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται οι προτάσεις του νέου κόμματος για την έξοδο από τον δικοματισμό και για ριζοσπαστικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την προστασία των νέων συζητείται επί της αρχής για τρίτη κατά σειρά μέρα στη Βουλή. Οι απόψεις που ακούγονται στην Ολομέλεια είναι ομόφωνες. Στην απόψινη συνεδρίαση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Λευτέρης Βερυβάκης, τόνισε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι παγκόσμιο και αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες απειλές. Η αντίληψη για την εφαρμογή μόνο κατασταλτικών μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ήδη εγκαταλείπεται, είπε. Η σωστή αντιμετώπιση απαιτεί σήμερα δραστικά προληπτικά μέτρα και σε αυτό ακριβώς στοχεύει το συζητούμενο νομοσχέδιο. Η συνεδρίαση της Βουλής συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός της Απριλιανής Χούντας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το φάκελο της Κύπρου. Ο Κόλλιας δεν απάντησε στην ερώτηση για την ανάκληση της Μεραρχίας από τη Μεγαλόνησο, ανάκληση που αποφάσισε η Χούντα και η οποία άφησε την Κύπρο απροστάτευτη στις όρεξεις της Τουρκίας. Ο μάρτυρας είπε μόνο πως αν η ανάκληση είναι μεμπτή, πως πρέπει να χαρακτηριστεί η Συμφωνία της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Οι εκπτώσεις παρατείνονται ως τις 14 Μαρτίου. Σχετική απόφαση υπέγραψε ο Υπουργός Εμπορίου Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος έγινε σήμερα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε το απόγευμα μετά από μακρά και επώδυνη ασθένεια ο δημοσιογράφος Λουί Δάνος, σε ηλικία 70 ετών. Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο στις 11 το πρωί από το νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Λουιδάνου, με δήλωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και σημείωση. Το έργο του είναι η διαθήκη του για τους νεότερους συναδέλφους του. Ο Δημήτρης Γούρος θα είναι ο σολής στις συναυλίες για τα 10 χρόνια της Ορχήστρας Νέων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα γίνει στις 15 Απριλίου στη Ραβένα της Ιταλίας. Στην ορχήστρα θα μετέχουν και 5 νέοι Έλληνες μουσικοί που επιλέχθηκαν μετά από διαγωνισμό και που είναι ο Κώστας Θέος, βιολοντσέλο, ο Άγγελος Ραπατής, κοντραμπάσο, ο Γιάννης Στρατάκης, βιόλα και ο Νίκος Χαλιάσας, βιολί. Οι εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Συγκρατημένη ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρώτη σοβιετική πυρηνική δοκιμή μετά από 19 περίπου μήνες. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην Ουάσιγκτον ότι αυτή η δοκιμή που έγινε κοντά στο Σεμιπαλατίνσκ της Κεντρικής Ασίας
δεν πρόκειται να έχει καμία επίδραση στην πολιτική του Προέδρου Ρίγκαν για τη συνέχιση του προγράμματος αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών, όσο καιρό η Δύση θα εξαρτάται στα πυρηνικά όπλα για την αποτροπή ενός πολέμου. Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Αμήνης, οι πυρηνικές δοκιμές είναι χρήσιμες για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ατομικών όπλων. Αντίθετα, ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ίνγκβαρ Κάρλσον, επέκρινε την απόφαση της Μόσχας για την επανάληψη των δοκιμών των πυρηνικών όπλων. Σε άλλες χώρες του κόσμου, πολιτικοί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη σοβιετική πυρηνική δοκιμή, αλλά και επέκριναν τις ΗΠΑ που δεν διακόπτει τις δοκιμές. Σοβιετικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στη Μόσχα ότι η χώρα τους υποχρεώθηκε να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές για λόγους εθνικής ασφάλειας. Σφοδρά επικρίνεται ο επιτελάρχης του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Ρέγκαν, στο πόρισμα της Επιτροπής Τάουερ, την οποία όρισε ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέγκαν για να εξετάσει το σκάνδαλο του Iran Gate. Σύμφωνα με το πόρισμα που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, ο κύριος Ρέγκαν καταγγέλλεται για προσωπική ανάμειξη στις υποθέσεις της εθνικής ασφάλειας. Η Επιτροπή Τάουερ, βλέπουμε εδώ τα μέλη της, αποφάθηκε ότι πρέπει να του επιρριφθεί μεγαλύτερη ευθύνη για το χάος που επικράτησε στο Λευκό Οίκο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η Επιτροπή, με επικεφαλής τον πρώην γερουσιαστή Τζον Τάουερ, αμφισβητεί επίσης τον ισχυρισμό του Προέδρου Ρίγκαν ότι η απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων στο Λίβανο ήταν απλώς μια δευτερεύουσα συνέπεια της πώλησης όπλων στην Περσία. Να περάσουμε στον περσικό κόλπο. Μας ήρθε πριν από λίγο ένα τηλεγράφημα του Reuters από το Λονδίνο, το οποίο μας λέει ότι η Περσία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι τερματίστηκε η μεγάλη της επίθεση εναντίον του Ιράκ στον πόλεμο του κόλπου. Αυτή την επίθεση με την ονομασία Καρμπάλα 5, οι Πέρσες την είχαν εξαπολύσει στις 9 Ιανουαρίου. Τα θύματα ήταν πάρα πολλά, στόχος ήταν η Βασόρα. Εν τω μεταξύ, το Ιράκ εξέφρασε απόψε την ικανοποίησή του για τη δήλωση του Προέδρου Ρέγκαν ότι για τη συνεχιζόμενη αιματοχυσία στον Περσικό κόλπο ευθύνεται το καθεστώς της Τεχεράνης. Η Βαγδάτη κάλεσε και τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα των δύο υπερδυνάμεων και να εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπει ο καταστατικός χάρτης του Διεθνούς Οργανισμού εναντίον του Περσικού καθεστώτος. Στην Τεχεράνη όμως, η Περσική κυβέρνηση κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρέγκαν ότι προσπαθεί να πνίξει την έκθεση της Επιτροπής Τάουερ για το Iran Gate. Οι Πέρσες υποστήριξαν ότι καμιά δύναμη δεν είναι ικανή να ντουσύρει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στον κόλπο. Να περάσουμε τώρα στο Λίβανο. Οι ένοπλοι Σιίτες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στη Δυτική Βηρυτό, όπου τα στρατεύματα της Συρίας ελέγχουν, όπως φαίνεται, πλήρως την κατάσταση. Οι Σύριοι μπήκαν στη Δυτική Βηρυτό την Κυριακή με στόχο να αποκαταστήσουν την τάξη. Και σύμφωνα με τους ξένους ανταποκριτές, παρά τη σκληρότητά τους, έχουν πετύχει στο σκοπό τους. Τα στρατεύματα της Δαμασκού αντικαθιστούν εξάλλου φωτογραφίες του Αγιατολά Χομεϊνί με φωτογραφίες του Σύριου ηγέτη Χαφέζ Αλ-Άσαντ. Οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεσμπολά συνεχίζονταν ως αργά το βράδυ. Στο Κάιρο, ο Ισραηλινός Υπουργός των Εξωτερικών, Σιμών Περές, συζήτησε τις προοπτικές για μια διεθνή διάσκεψη ειρήνης στη Μέση Ανατολή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Χόσνι Μουμπάρακ, τον βλέπουμε δεξιά. Ο κύριος Περές είπε αργότερα ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ, αλλά ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά για αυτή τη διάσκεψη. Αλλά στο Τελαβίβ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Γιτσχάκ Σαμίρ δήλωσε ότι ο κύριος Περές δεν έχει αναλάβει καμιά εντολή από το Υπουργικό Συμβούλιο να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της χώρας μια διεθνή διάσκεψη για το Μεσανατολικό. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Περές ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, ενώ ο κύριος Σαμίρ ανήκει στο Δεξιό Κόμμα του Λικούντ και συνεργάζονται. Στην Αλγερία έγιναν σήμερα εκλογές για τη νέα εθνοσυνέλευση, από την οποία, όπως πιστεύετε, θα αναλυθούν νεότεροι και πιο μορφωμένοι αλγερινοί πολιτικοί που θα προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις του Προέδρου Τσάντλι Μπεζεντίτ. Παρόλο που ο αλγερινός ηγέτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει το πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, στον οικονομικό τομέα ευνοεί σημαντικές αλλαγές φιλελευθερωποίησης για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε από την τελευταία κρίση του πετρελαίου. Η Ιταλία συγκλονίζεται από το σκάνδαλο της Τράπεζας του Βατικανού. Η εισαγγελέας του Μιλάνου δήλωσε πως ίσως ζητήσει την προσαγωγή σε δίκη του αρχιεπισκόπου στις Ηνωμένες Πολιτείες Πολ Μάρσινκους, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο σκάνδαλο του 1982 της τράπεζας Banco Ambrosiano. Και να πάμε στην Αγγλία, όπου η Αγγλικανική Εκκλησία ψήφισε σήμερα τη σύνταξη κανόνων για τη χειροτονία γυναικών κληρικών. Αυτό το γεγονός θεωρείται αποφασιστικό βήμα για τον τερματισμό της ανδρικής κυριαρχίας στον χώρο της Εκκλησίας που διαρκεί περισσότερο από 4 αιώνες. Ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορι, Ρόμπερτ Ράνσι,
δήλωσε πως πρόκειται για ιστορική απόφαση και πρόσθεσε ότι η ρύθμιση θα είναι έτοιμη γύρω στο 1991. Αθλητικές ειδήσεις τώρα με τον Χάρη Αλευρόπουλο. Καλησπέρα σας. Στις σημερινές αθλητικές ειδήσεις θα τις ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της τελικής φάσης του κυπέλλου προαθλητριών ομάδων Ευρώπης στο μπάσκετ. Η Μακαμπή του Τελαβίβ και οι Τρέσερ του Μιλάνου πέτυχαν δύο πολύ μεγάλες νίκες και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι οι δύο ομάδες που θα συνεννηθούν στον μεγάλο τελικό. Πιο συγκεκριμένα, η Τρέσερ του Μιλάνου κέρδισε εκτός έδρας τη Ζαλγκύρης Κάουνας με 185, προηγήθηκαν οι Ιταλοί στο ημίχρονο με 45-37. Η Μακαμπή κέρδισε στην έδρα της την Ορτέζ με 106-87, είχε χάσει μόνο με ένα πόνο διαφορά στην έδρα της γαλλικής ομάδας, έτσι εφόσον οι δύο ομάδες ισοβαθμίσουν την πρώτη θέση, η Μακαμπή θα πάρει την πρόκριση για το τελικό. Στον άλλον αγώνα της ημέρας, η Ζαντάρ κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 107-83. Στη βαθμολογία, η Μακαμπή έχει 15 βαθμούς, η Τρέισερ 14, η Ορτέζ 13 και η Ζαντάρ 12 βαθμούς. Υπολείπονται δύο αγωνιστικές για να τελειώσει ο τελικός γύρος. Η Μακαμπή έχει έναν αγώνα περισσότερο. Στον τελικό τώρα του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης στις γυναίκες, που όπως είναι γνωστό, ο τελικός θα γίνει στο Παλέντε Σπορ της Θεσσαλονίκης στις 12 Μαρτίου, αντιμέτωπες θα είναι μια σοβιετική ομάδα και μια ιταλική. Και μια ιταλική. Πιο συγκεκριμένα, η Νοβοσιμπίρσκα από τη Σοβιετική Ένωση έχασε από τη Λεύσκη Σόφιας με 97-84, έχει κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 36 πόνους διαφορά. Η Σοβιετική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλική Πριμίτζη, που κέρδισε και στον δεύτερο αγώνα στην έδρα της στην Άγκον τη Δυτικογερμανική με 79-65. Στα δικά μας τώρα, με την κλήρωση που έγινε σήμερα στο μπάσκετ της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδος, αντιμέτωποι θα είναι οι ομάδες του Ολυμπιακού με τον Άρη και του Πανελληνίου με τον Παγκράτη. Αύριο θα βγει η απόφαση του αθλητικού δικαστή για τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Χειροθόδωρο μετά τη σημερινή απολογία του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και του Νίκο Αναστόπουλου, ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Στον εξωτερικό χώρο και πάλι, η υπόθεση του goalkeeper της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Γερμανίας, Χάραλντ Σουμάχερ, που κατηγορεί σε βιβλίο του πολλούς από τους άσους του δυτικογερμανικού ποδοσφαίρου ότι του πάρανται, έχει και συνέχεια. Πιο συγκεκριμένο, ο διεθνής τερματοφύλακας της Κολονίας, που αποκλείστηκε από την εθνική ομάδα της χώρας του από τις προπονήσεις της 9ης και της 11ης Μαρτίου. Ο Σουμάχερ είχε και νέα συνάντηση με δημοσιογράφους σχετικά με όσα αποκάλυψε στο βιβλίο του. Μεταξύ των άλλων, δήλωσε ότι το έκανε αυτό επειδή θέλει να πιέσει τους γιατρούς των συλλόγων της χώρας του να εξηγούν με λεπτομέρεια στους παίκτες τι συνέπειες θα έχουν τα φάρμακα που τους δίνουν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος κάθε αθλητικής τους δραστηριότητας. Όλα αυτά από τον Σουμάχερ, τον τερματοφύλακα και αρχηγό της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας. Εδώ τον παρακολουθούμε σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας του. Και πάμε στο χώρο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Η Σάο Πάολο αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Βραζιλίας. Εδώ η Σάο Πάολο βγάζει τον γκολ στον πρώτο τελικό αγώνα με την Γκουαράνη, αγώνας που έγινε στο Σάο Πάολο. Η Σάο Πάολο λοιπόν κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο μετά το 1977, κερδίζοντας στα πέναλτι την Γκουαράνη με 4-3. Και ο δεύτερος αγώνας, την Κουριτίμπα, μπροστά σε 40.000 φιλάθλους, τελείωσε ισόπαλος 1-1, όπως και ο πρώτος αγώνας. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι, στα οποία υπερίσχυσε η ομάδα του Σάο Πάολο με 4-3. Εδώ είχε ισοφαρίσει η Γκουαράνη το γκολ του Καρέκα. Η πρόγνωση του καιρού τώρα με την Ευρυδίκη Καραμανή. Μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και πάλι αρκετό κρύο, ενώ κατά τα άλλα οι βροχές θα είναι πολύ λίγες και οι βοριάδες στο Αιγαίο πιστεύουμε ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ. Να δούμε τον καιρό πιο αναλυτικά. Σήμερα λοιπόν στη δυτική και νότια Ελλάδα θα υπάρχουν νεφώσεις. Στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με λίγα χιόνια, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, και λίγες βροχές στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν παντού βόρειο-βορειοανατολική, ασθενείς μέχρι μέτρη στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα είναι μέτρη και στο Αιγαίο ισχυρή. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα κυμανθεί στην κεντρική και βόρεια παιδινή Ελλάδα από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 5 και στην υπόλοιπη παιδινή χώρα από 6 μέχρι 12. Η περιοχή της Καλαμάτας θα έχει παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 11 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες και υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολική μέτρη και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 4 μέχρι 9 βαθμούς.
Νεφώσεις θα έχει και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχει πιθανότητα εκεί να χιονίσει. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 1 μέχρι 6 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.